χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα για πολλούς λόγους και γιατί βλέπω φίλους, συναγωνιστές, συνεργάτες, συναδέλφους, βλέπω πολλά αγαπημένα πρόσωπα. Χαίρομαι και για έναν άλλο λόγο, γιατί θα μου δοθεί ευκαιρία κάπως να βάλω τα πράγματα στη θέση τους για να ξεκαθαρίσουμε και λίγο για το τι είναι αυτό ακριβώς για το οποίο κληθήκαμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε. Να πάμε ένα-ένα τα θέματα από την αρχή. Το δικαίωμα στη γονεϊκότητα για τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους είναι ένα δικαίωμα αδιαμφισβήτητο. Δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρη την Ιφίλιο ένομο κράτος που να απαγορεύει στους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους να γίνουν γονείς. Νομίζω ότι η μοναδική φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια ως κίνηση και όχι ως νομική απαγόρευση παγκοσμίως ήταν στη χιτλερική Γερμανία που ήθελαν να αποφύγουν να γίνονται γονείς οι Εβραίοι, οι ανάπηροι, οι Ρωμά, τέλος πάντων μέσα σε ένα πλαίσιο ευγονικής κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που ο Χίτλερ θεωρούσε ότι πρέπει να τις εξαλείψει και να τις εξαφανίσει. Επομένως λοιπόν το δικαίωμά μας είναι αδιαμφισβήτητο, αδιαπραγμάτευτο και το ασκούμε. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε όλα τα εξαρτήματα, αναπαραγωγική ικανότητα και επομένως έχουμε και παιδιά. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να έρθει και να μας πει δεν μπορείτε να γίνετε γονείς. Επομένως δεν συζητάμε γι' αυτό. Έχουμε παιδιά, τα έχουμε στο σπίτι μας, τα μεγαλώνουμε και από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι όταν μιλάμε για διακρίσεις, σε ποιον απευθύνονται αυτές οι διακρίσεις. Γιατί εμείς μάθαμε σαν ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι να παλεύουμε με τις διακρίσεις. Σε όλες λοιπόν τις δημόσιες συζητήσεις που ακούω και με αφορμή το νομοσχέδιο που πριν από λίγο καιρό ψηφίστηκε σε σχέση με την αναδοχή και την υιοθεσία που αφορούσε και αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια, είναι ότι οι άνθρωποι που διαφωνούν με την απόφασή μας να είμαστε γονείς, λένε ότι αυτοί το κάνουν για το καλό των παιδιών, για το καλό των παιδιών μας. Αν αυτό το ενδιαφέρον για τα παιδιά μας δεν ήταν υποκριτικό, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα υποκριτικό ενδιαφέρον, θα φρόντιζαν ώστε τα παιδιά μας να έχουν δύο γονείς. Θα φρόντιζαν ώστε τα παιδιά μας να έχουν ένομη σχέση και με τους δύο τους γονείς. Αυτό λοιπόν που στην ουσία είναι ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα με βάση τη χάρτα για τα δικαιώματα των παιδιών, δηλαδή τα παιδιά να μην υφίστανται διακρίσεις για το ποιοι είναι ή τι πιστεύουν οι γονείς τους, εδώ δεν ισχύει στη δικιά μας την περίπτωση. Είπε ο Κωστής ότι δεν αρκούν μόνο νόμοι. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν αρκούν μόνο νόμοι. Αλλά οι νόμοι εκπαιδεύουν. Οι νόμοι δίνουν μία ανάσα στους ανθρώπους να είναι ορατοί και πιο διεκδικητικοί. Όταν, και ευχαριστούμε που το φέρατε, ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ που το έφερε, γιατί τελικά δεν το έφερε και κανένας άλλος, να το πούμε και αυτό. Όταν ήρθε λοιπόν το σύμφωνο συμβίωσης, βρεθήκαμε μπροστά σε ανθρώπους που ήταν 60-70 χρόνια στην ντουλάπα που δεν ήξερε κανείς ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος και είπανε ναι εδώ είμαστε. Τι έκανε ο νόμος? Έβγαλε τους ανθρώπους από την ντουλάπα τους. Επομένως ο νόμος μπορεί να μην μας λύνει τα προβλήματα, μπορεί να μην κάνει τα πάντα, αλλά τουλάχιστον δίνει τους ανθρώπους το δικαίωμα να βγουν στο κοινωνικό τους περίγυρο και η ύπαρξη και η παρουσία των ανθρώπων από μόνη της πια είναι μια δράση πεδίου. Έχουμε μια χώρα που και εγώ σαν εκπαιδευτικός την αντιλαμβάνομαι ως απολύτως παιδοκεντρική. Δηλαδή το παιδί στη χώρα μας είναι πάνω απ' όλα σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά τα δικά μας τα παιδιά δεν τα βλέπει αυτή η χώρα. Ή αν τα βλέπει, τελικά τα κατατάσσει σε μια κατηγορία υποδιέστερη από ότι τα παιδιά των ετερόφιλων. Αυτό ισχύει για τα παιδιά, ας πούμε, που ισχύει για τα παιδιά των ετερόφιλων γονιών,
το δικαίωμα του να έχουν δύο γονείς στο σπίτι για τα δικά μας ισχύει μόνο στην πραγματικότητα και όχι στα χαρτιά. Και τελικά είναι ένα προνόμιο που έχουν τα παιδιά των ετερόφιλων. Άρα μια διάκριση για τα δικά μας παιδιά. Όταν ένα πράγμα δεν ισχύει για όλους, αυτοί που το έχουν, έχουν προνόμιο όταν οι άλλοι δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα. Έτσι λοιπόν, αν το ενδιαφέρον ήταν το συμφέρον του παιδιού, τότε αυτό το ζήτημα που συζητάμε σήμερα θα το είχαμε λύσει. Θα είχε ψηφιστεί μαζί με τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης και το κομματάκι εκείνο που δεν θα μιλούσε όπως μιλάει στο νόμο αυτό για τεκμήριο παντρότητας και θα μιλούσε για τεκμήριο γονεϊκότητας και δεν θα έδιωχνε τους ανθρώπους από τη χώρα μας να πάνε να ζήσουν αλλού για να μπορεί να είναι ένωμα γονείς του ίδιου παιδιού και δεν θα έφερνε σε δύσκολη θέση ζευγάρια ας πούμε γυναικών που απευθύνονται σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έχουν συνάψει σύμφωνο και το κέντρο τους λέει ξέρετε λύστε το σύμφωνο, ελάτε χωρίς σύμφωνο και όταν τελειώσει η διαδικασία ξανακάνετε σύμφωνο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν φρόντισε κανείς, ενώ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να δει ότι ο νόμος για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπει στους ετερόφιλους σε κάθε δυνατή σχέση, σε σχέση γάμου θρησκευτικού, σε σχέση γάμου πολιτικού, σε σχέση συμφώνου συμβίωσης, σε σχέση ελεύθερης συμβίωσης, σε σχέση δεν έχουμε σχέση, βρεθήκαμε εδώ απ' έξω και είπαμε ας γίνουμε μαζί γονείς, σε όποιο σχήμα και σε γυναίκες μόνες. Για ζευγάρια ανδρών ούτε κουβέντα και στα ζευγάρια γυναικών επίσης ούτε κουβέντα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που το έφερε ένας νόμος που ήρθε να άρει διακρίσεις. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια αυτή τη γελαφική κατάσταση που λέμε στους ανθρώπους χωρίστε για να γίνετε γονείς και μετά ξανασμίξτε πάλι. Και δεν το λέμε μόνο εδώ, το λέμε και στους τρανς ανθρώπους. Διαλέξτε, φέραμε ένα σπουδαίο νομοσχέδιο που ανακούφισε την τρανς κοινότητα. Θα μπορούσε όμως να ήταν ένα πολύ καλύτερο νομοσχέδιο. Κριτική με αγάπη είναι αυτή, δεν είναι, κοιτάω την Ανέτα. Με αγάπη είναι η κριτική αυτή. Θα μπορούσε αυτό το νομοσχέδιο να μην λέει χώρισε τη γυναίκα σου και διάλεξε ανάμεσα στην οικογενειακή σου ζωή και στο ποιος είσαι. Και πραγματικά ένα-ένα μα τα βλέπουμε τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ γίνονται πράγματα, πραγματικά γίνονται πράγματα και ανοίγει κουβέντα και συζητάμε, αφήνουμε μικρά κενά τα οποία στην πορεία καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν μεγάλα ή έστω σοβαρά ζητήματα. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα, θεωρητικά, να σχετίζονται νομικά και με τους δύο τους γονείς. Να μπορούν να έχουν και τους δύο τους γονείς κοντά τους και όχι μόνο το βιολογικό τους γονέα. Να μπορούν να πηγαίνουν μαζί τους ή με τον έναν ή με τον άλλο να διακοπές στο εξωτερικό και αυτό να μην θεωρείται απαγωγή. Ναι. Να μπορούν να μπουν, ξέρω εγώ αν χρειαστεί, και στα δύσκολα και στα εύκολα μαζί και με τους δύο τους γονείς, είτε αυτό είναι μια εντατική, είτε είναι ένα νοσοκομείο, είτε είναι μια σχολική γιορτή, είτε είναι ο σύλλογος δασκάλων, σε όλες τις περιπτώσεις έχουν δικαίωμα να βλέπουμε την οικογένειά τους και την εικόνα της στο σχολείο, στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολικά εγχειρίδια και να μην χρειάζεται για να δουν αυτήν την εικόνα να ανατρέξουν σε βιβλία που κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά και μόνο στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα σε τελική να μπορούν να έχουν σχέση και με τους δύο γονείς τους, να μπορούν να κληρονομήσουν και τους δύο γονείς τους, γιατί ξέρετε τώρα, λέμε αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια και έστω
ότι παίρνει ένα ομόφυλο ζευγάρι, ένα ανάδοχο παιδί και το μεγαλώνει. Και δεν υπάρχουν, ενώ είναι ας πούμε νομικά κάπου οι γονείς αυτοί που κάποτε θα πάρουν αυτό το παιδί πίσω, αυτό το παιδί μένει μέχρι τα 25 του εκεί με αυτούς τους ανθρώπους και μεγαλώνει. Δεν μπορεί αυτούς τους ανθρώπους, αφού δεν έχει γίνει υιοθεσία, ούτε να τους κληρονομήσει. Δηλαδή θα πάει και θα πληρώσει μία φορολογία σαν να κληρονομεί ένα ξένο. Οι άνθρωποι που το μεγάλωσαν όλα του τα χρόνια δεν μπορούν να του μεταβάσουν ούτε την περιουσία τους κάνοντας γονική παροχή. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν υπάρχει γάμος για όλους, άρα αφού δεν έχουν γάμο δεν μπορούν να υιοθετήσουν το παιδί και αφού δεν μπορούν να το υιοθετήσουν το παιδί δεν μπορεί να έχει τα ωφέλη που έχει ένα παιδί με έστω θετούς γονείς. Πράγματα που δεν μιλάνε για το δικό μας δικαίωμα, μιλάνε για το δικαίωμα του παιδιού. Αυτό να καταλάβετε, ότι η διάκριση μεγάλη δεν είναι σε σχέση με εμάς τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους. Ακόμα και ο γάμος για όλους. Ναι, θέλουμε να παντρευόμαστε και θέλουμε να μπορούμε να το κάνουμε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Σκεφτείτε ότι τα παιδιά μας αρχής εξ αρχής ξέρουν ότι θεσμικά η οικογένειά τους δεν είναι στα ίσα με τις οικογένειες των φίλων τους και των συμμαθητών τους. Οι γονείς τους δεν μπορούν να παντρευτούν. Αυτό στα μάτια των παιδιών μας λειτουργεί ότι εγώ έχω μία οικογένεια που είναι λίγο λιγότερη, γιατί δεν μου τη δείχνουν στο σχολείο, γιατί δεν τη βλέπω στα βιβλία, γιατί δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που κάνουν οι ετερόφιλοι γονείς, γιατί δεν μπορώ να πάω με το μη βιολογικό μου γονέα που θέλω να με πάει στην Gardaland και άμα με πάει γιατί δεν μπορεί ο βιολογικός μου γονέας, θα μας σταματήσουν οι τελωνιακοί και θα πούνε πού το πας κλέφτει το παιδί. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι όλο αυτό λειτουργεί θεσμικά σαν μια οικογένεια υποδεέστερη, ενώ επί της ουσίας δεν συμβαίνει. Αλλά όμως στην ψυχή του παιδιού αυτό βγαίνει. Λοιπόν, επομένως, η υπόθεση τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε υποδεέστερους οικογενειακούς σχηματισμούς θα μπορούσε να πάψει και για τα ίδια τα παιδιά μας, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα, αν είχαμε το δικαίωμα, όπως όλοι οι ετερόφιλοι, γιατί εδώ δεν είναι ποιοι είναι καλύτεροι και ποιοι είναι χειρότεροι, η επιστήμη έχει απαντήσει ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με την ποιότητα μιας οικογένειας. Δηλαδή οι οικογένειες μπορεί να είναι λειτουργικές ή δυσλειτουργικές, αλλά καθόλου δεν συνδέεται αυτό με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου των γονιών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν είχαμε ως γονείς ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τελειώνοντας και μια και είπαμε θα θέσουμε ερωτήσεις, θα σας πω μια απορία που μου εξέφρασε ο ένας από τους δύο γιους μου. Μετά τη γιορτή των οικογενειών, σε αυτή τη γιορτή λοιπόν των οικογενειών υπήρξε μια μεγάλη συμμετοχή από βουλευτές, πολιτικούς, είχαμε στην παρέα μας έναν υπουργό, μια γενική γραμματέα, μια αναπληρώτρια υπουργό, τέλος πάντων κόσμο πολύ. Με ρώτησε λοιπόν ο μικρός, μαμά, λέω ναι παιδί μου, αφού αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ είναι φίλοι μας δεν είναι? Λέω ναι φίλοι μας είναι και είναι και κυβέρνηση δεν είναι? Λέω ναι αγάπη μου είναι και κυβέρνηση. Τότε γιατί ρε μαμά δεν κάνουν ένα νόμο να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα? Και σκέφτομαι και λέω πώς να κρυφτείς από τα παιδιά που λέει και το τραγούδι, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Και πραγματικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να του δώσω μια ικανοποιητική απάντηση και να του βάλω στο μυαλό του τους πολιτικούς σχετισμούς και το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι οι ιδρυτικές σας θέσεις μιλούσαν για ισότητα στο γάμο και για τεκνοθεσία. Η επικαιροποιημένη σας θέση με την ανακοίνωση που έβγαλε η Κεντρική Επιτροπή το καλοκαίρι, τώρα τον Αύγουστο, πέρσι, μιλούσε για τα ίδια, ότι είναι πλέον όριμη η συνθήκη. Η νεολαία σας ζητάει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε ένα βιντεάκι, όπως αυτό που είδαμε για την αναδοχή και την τεκνοθεσία,
που να δούμε τον Πρωθυπουργό να λέει για το δικαίωμα στο γάμο και για το δικαίωμα στην τεκνοθεσία από όλους, ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εκτός αν θεωρείτε ότι δεν ήταν δίκαιο, γιατί εγώ θεωρώ ότι ήταν δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει πράξη χθες. Σας ευχαριστώ.